Ευρώπης του Eurasia Money Show. Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη θερμή σας παρουσία. Είμαι η Τίνα Κονταρίνη, υπεύθυνος επικοινωνίας δημοσίων σχέσεων και περιφερειακού του Money Show. Σήμερα φιλοξενούμε την εκδήλωση για τις μαθησιακές δυσκολίες ΔΕΠ και για τη συμβολή της διατροφής σε σχέση με αυτό που διοργανώνει ο Όμιλος για την UNESCO Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδος μαζί με τη Μαριάννα Τηλαγουμίδη από το iPad.gr. Είναι κοντά μας η Μάγδα Τσέγκου, η οποία αναλαμβάνει την παρουσίαση. Λοιπόν, καλησπέρα σας και από μένα. Κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία πρώτα και πάνω απ' όλα. Υγεία, αγάπη και ευημερία ευχόμαστε. Μπήκε πολύ καλά το 17 και ό,τι καλύτερο. Είμαι η Μάγδα Τσέγκου και ευχαριστώ πολύ την κυρία Κοταρίδη. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας καλωσορίζω σήμερα μαζί με τον Όμιλο για την UNESCO, Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος και το iPad.gr, στην σημερινή επιστημονική διάλεξη, με θέμα τις μαθησιακές δυσκολίες, την διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και την υπερκινητικότητα. Ένα τεράστιο, πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα και είναι πολύ σημαντικό που είστε εδώ σήμερα. Σήμερα λοιπόν θα περάσουμε δύο ξεχωριστές ώρες μαζί, συζητώντας και κάνοντας διάλογο μαζί σας, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, για αυτό το θέμα. Με απότερο στόχο να πάρετε απαντήσεις στα ζητήματα που σας απασχολούν. Και τονίζω το δύο ξεχωριστές ώρες, γιατί κακά τα ψέματα, αν κοιτάξουμε γύρω μας, σπάνια δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας να κάνουμε κάτι για εμάς, κάτι για τη βελτίωση της ζωής μας, για τη γνώση που όλοι έχουμε ανάγκη και μέσα από αυτή γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Και γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και για εμάς, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα για τα παιδιά μας. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Και νομίζω ότι είστε όλοι εδώ σήμερα για τα παιδιά και θέλω να δώσετε ένα χειροκρότημα για τα δικά σας παιδιά και γιατί είστε εδώ σήμερα. Ένα μεγάλο μπράβο σε εσάς. Σήμερα λοιπόν μέσα από τον λόγο και τη γνώση σπουδαίων ειδικών επιστημόνων, τους οποίους και θα παρουσιάσω ευθύς αμέσως, θα λάβουμε όλοι απαντήσεις στις ερωτήσεις μας για το σημαντικό κοινωνικό και οικογενειακό πολύ ενδιαφέρον λοιπόν αυτό θέμα, τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια του κύκλου επιστημονικών διαλέξεων τα μυστικά της ζωής και μας τιμούν με την παρουσία τους και θα μοιραστούν μαζί τους την επιστημονική τους γνώση αλλά και τα φώτα τους. Η κυρία Ιουλία Κατσαίτη, ψυχολόγος. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Η κυρία Μαριάννα Λαγουμίδη, διευθύντρια της iPad.gr. Και expert σε μαθησιακές δυσκολίες και η κυρία Δόκτωρ Σίλια Μαθαίου, κλινική διατολόγος, διατροφολόγος, διδάκτορ του τμήματος διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να διευκρινίσω, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι αμέσως μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσει ένας διάλογος με εσάς. Συμφωνείτε σε αυτό, θέλετε? Ναι. Θέλετε να θέσετε ερωτήματα στους επιστήμονες, γιατί αυτός ήταν και ο απότερος σκοπός. Θέλετε? Ναι. Πολύ ωραία. Χαίρομαστε πολύ. Ακριβώς. Η εκδήλωση λοιπόν θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του πολυσυνεδρίου Eurasia Money Show που διεξάγεται από τις 7 έως 9 Ιανουαρίου εδώ στο Hilton. Το διοργάνωσε η κυρία Ντίνα Κοταρίδη που την είδαμε πριν λίγο και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βέβαια πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών. Τώρα θα παρακαλέσω την πρόεδρο, την κυρία Ντίνα Διακοβασίλη, πρόεδρο του Ομίλου UNESCO, να κάνει ένα χαιρετισμό. Και σας ευχαριστούμε πολύ, αλλά θα παρακαλέσω να πω και το εξής πριν. Θα παραμείνετε εδώ πάνω και το συζητήσαμε μαζί. Ο χαιρετισμός σας θα είναι σύντομος, αλλά θέλει να μείνει εδώ προκειμένου να τιμήσει όλους σας και την παρουσίαση. Και βεβαίως και ο κ. Καλογρίδη. Ναι, θα το πούμε τώρα αμέσως. Ο λόγος σε εσάς, μισό λεπτάκι. Με επιτρέπετε. Καλησπέρα σας και από μένα, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Να ευχηθώ καλή χρονιά, με υγεία σε όλους και κουράγιο ψυχής για να αντιμετωπίζουμε κάθε πρόβλημα εντός ή εκτός οικογένειας. Πρέπει να σας πω ότι δεν περίμενα ποτέ την απήχηση που μπορεί να είχε μία τέτοια ημερίδα διάλεξη, να το πω. Πιλωτικά το ξεκινήσαμε από πέρυσι στον Αστέρα της Βουλιαγμένης και βαφτίσαμε αυτές τις επιστημονικές εκδηλώσεις στα μυστικά της ζωής.
Είχε τέτοια μεγάλη απήχηση που πραγματικά αρχίζαμε και σκεφτόμαστε από πέρυσι για τη φετινή χρονιά και τι θα είναι αυτό που κεντρίζει περισσότερο σαν θέμα και απασχολεί, θα έλεγα, το ευρύτερο κοινό. Επ' ευκαιρία λοιπόν της γνωριμίας που είχαμε με την κυρία Λαγουμίδη, η οποία και προσφάτως έγινε μέλος μας, είναι ένα εξαιρετικό άτομο με ψυχική καλλιέργεια, καλοσύνη, δοτικότητα. Με το που τη συνάντησαμε λοιπόν στο γραφείο, της προτείναμε να αναλάβει αυτή τη διάλεξη με θέμα τη μαθησιακή δυσκολία, που είναι και το θέμα το οποίο κινείται η ίδια. Πρέπει να σας πω, αυτό το συγκεκριμένο θέμα είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλές ελληνικές οικογένειες. Οι περισσότερες δεν γνωρίζουν ότι έχουν τέτοια παιδιά μέσα στο σπίτι. Άλλες θεωρούν ότι τα παιδιά δεν παίρνουν τα γράμματα. Άλλες θεωρούν ότι το παιδί, βρε παιδί μου, είναι λίγο τεμπέλικο. Στην ουσία έχουν να κάνουν με υψηλό δίκτυο νοημοσύνης. Απλά για κάποιους λόγους, το μυαλουδάκι αυτό το παιδιό δεν έχει βρεθεί στην ωριμότητα, θα έλεγα, για να κάνει αυτό το περίφημο κλικ και να ξεκλειδώσει, για να μπορέσει να αποδώσει τα μέγιστα του κόσμου, της προσωπικότητάς του. Έτσι λοιπόν είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα που κατορθώσαμε και συγκεντρώσαμε ένα τέτοιο θαυμάσιο επιστημονικό υλικό για να μας βάλει μέσα στις πτυχές του θέματος, και πιστεύω ότι όσοι έχουμε μικρά παιδιά θα έχουμε πολλά να πάρουμε, πολλές απορίες να λύσουμε και σίγουρα θα φύγουμε με περισσότερη ολοκλήρωση από αυτή την αίθουσα. Μη σας κουράσω, δίνω το λόγο στην κυρία Τσέκου πάλι να κάνει το συντονισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και εύχομαι για όλους μας τα καλύτερα. Θα παρακαλέσω τον κύριο Καλογρίτη, τον πρόεδρο του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών, να έρθει κοντά μας για ένα σύντομο χαιρετισμό. Παρακαλώ, η θέση σας είναι εδώ άλλωστε. Καλώς ήρθατε, γιατί εγώ δεν σας είδα, και καλή χρονιά. Καθίστε. Ανοίξτε και το μικρόφωνο σας. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Λέγομαι, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, Καλογρίδης Στρασίγουλος και προεδρεύω σε 19 νησιωτικά επιμελητήρια εμπορικά που έχουν σαν στόχο, και δημιουργήθηκαν το 1994 το δίκτυο αυτό με έδρα τυχείο, την ανάπτυξη της νησιωτικότητας. Η κίνηση αυτή των επιμελητηρίων, εκπροσωπώντας περίπου 200.000 νησιωτικές επιχειρήσεις, ήταν πέραν από το κεντρικό όργανο, την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, που είμαστε μέλη, να δηλώσουμε στην Ελληνική Πολιτεία και αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι νησιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι νησιώτες δεν έχουν καμία σχέση με τους ανθρώπους που ζουν σε υπερωτικά μέρη. Αυτό αποδεικνύεται από διάφορες μελέτες, τα ειδικά καθεστώτα, τα οποία διεκδικήσαμε και πήραμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, και συνεχώς αυτός είναι ο ρόλος μας να κατοχυρωθεί και έχει κατοχυρωθεί και συνταγματικά η έννοια της νησιωτικότητας. Τώρα, να πω γιατί βρίσκομαι εδώ. Ο κύριος λόγος είναι ότι μέσα στο 2016 δεχτήκαμε σαν δίκτυο ένα αίτημα της οργάνωσης ΙΠΕΔΗ και της κυρίας Λαγουμίδου να στηρίξουμε σαν δίκτυο την προσπάθεια αυτή ανάπτυξης της ειδικής ικανότητας ορισμένων παιδιών με διάσπαση προσοχής, ΙΔΕΠΗ, όπως το αναφέρουν, και μαθησιακές ανάγκες. Το πρώτο ερώτημα το οποίο έκανα εγώ σαν πρόεδρος και γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο, τι σχέση έχουμε εμείς οι νησιώτες επιχειρηματίες και τα επιμελητήρια με την συγκεκριμένη προσπάθεια και οργάνωση. Διεξοδικά αναφέρθησε μετά από διάφορες αλληλογραφίες και παρουσιάσεις από την κυρία Λαγουμίδου, που την ευχαριστούμε γι' αυτό, αναφέρθη ότι τα παιδιά αυτά μέσα σε όλο το θεραπευτική τους αγωγή πρέπει να υπάρχουν ειδικές διακοπές
είτε με τους γονείς ή μαζί με το θεραπευτή. Και βεβαίως να υπάρχει και ειδική διατροφή. Με έγγραφα και διάφορες άλλες μελέτες αποδεικνύεται αυτό το πράγμα και πράγματι εμείς δείχνοντας την κοινωνική ευαισθησία των επιχειρηματιών νησιωτών στηρίξαμε αυτή την προσπάθεια και ο λόγος που είμαι εδώ είναι ότι σε κάθε εκδήλωση η οποία υπάρχει στον ελλαδικό χώρο, αλλά εμάς μας ενδιαφέρουν περισσότερο τα νησιά, είναι να υπάρχει η στήριξη αυτής της ειδικής ομάδας παιδιών που όλοι οι γονείς είμαστε και φυσικά πιθανόν να είχαμε ένα τέτοιο παιδί και δεν το ξέραμε, γιατί τελευταία γίνεται αυτή η προσπάθεια και είναι αρκετά σημαντική και εσείς οι ίδιοι πρέπει να γίνετε πολλοπλασιαστές αυτής της σημερινής εκδήλωσης, γιατί πραγματικά υπάρχουν παιδιά που έχουν ειδικές ικανότητες, αλλά λόγω αυτής της ειδικής ιδιομορφίας τους νομίζουμε ότι είναι κάπως έτσι. Στηρίξαμε πρόσφατα μια μεγάλη εκδήλωση στη Λέσβο, η οποία είχε πολύ περισσότερο κόσμο από εδώ. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, σε αυτή την απομακρυσμένη περιοχή, με πάρα πολύ κόσμο και εκεί, επειδή έτυχε να είμαι, γιατί έχω καταγωγή από εκεί, είδα ότι πόσο σημαντικό είναι τα θέματα και της διατροφής και της ψυχαγωγίας τέτοιων παιδιών και πόσο αλλάζει η νοοτροπία τους και αναπτύσσονται γενικά σαν παιδιά. Εγώ θα περιμένω να ακούσω και σήμερα τους ειδικούς επιστήμονες. Εμείς δηλώνουμε με την παρουσία μας ότι στηρίζουμε την προσπάθεια αυτή σε όλο τον ελλαδικό χώρο και κυρίως στον νησιωτικό χώρο που εκπροσωπούμε και καλή επιτυχία στην σημερινή σας, καθώς και τον Όμιλο UNESCO που τον παρακολουθούμε αρκετά χρόνια. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να την γνωρίσουμε την κυρία Διακοβασίδη από κοντά. Συγχαρητήρια και σε εσάς για την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο σας και συγχαρητήρια πραγματικά και θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο, αν μπορώ, σε οτιδήποτε μπορώ και εγώ και η εκπομπή του Sky με τον Γιώργο τον Αυτιά, το είπαμε και το πρωί, να σταθούμε αρρωγή σε κάθε προσπάθεια που κάνετε, γιατί εκεί που το κράτος δεν στηρίζει αυτές τις προσπάθειες και αυτά τα παιδιά, είτε οικονομικά, είτε τις μητέρες, με οποιονδήποτε τρόπο, έρχεται η ιδιωτική πρωτοβουλία, η UNESCO, κυρία Διακοβασίλη, οι άνθρωποι σαν εσάς, και σας γνωρίζω και σας ευχαριστώ πραγματικά που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας στηρίξω, γιατί ο καθένας μας και κατά ψέματα θέλει να βάλει ένα πετραδάκι και να βοηθήσει όπου και όσο μπορεί. Θα είμαι δίπλα σας και προσωπικά και σαν εκπομπή. Έτσι σας το λέω να το ξέρετε, γιατί δεχτήκαμε και πολλά τηλεφωνήματα σήμερα στην εκπομπή. Ο καιρός ήταν καθοριστικός παράγοντας για να μην μπορέσουν πολλοί να έρθουν. Και τα παιδάκια είναι άρρωστα και οι γονείς εγκλωβίζονται στο σπίτι. Αλλά πραγματικά ένα μεγάλο μπράβο. Δεν τους αξίζει ένα μπράβο. Αναλαμβάνουν καμία πρωτοβουλία. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά σήμερα με τέτοια οικονομική δυσπραγία, ο κόσμος στηρίζεται από αυτές τις προσπάθειες. Πάμε στην πρώτη ομιλήτρια, είναι η κυρία Ιουλία Κατσαρίτη, ψυχολόγος. Δύο λόγια θα σας πω για αυτή και το βιογραφικό της είναι εξαιρετικό, εντυπωσιάστηκα πραγματικά. Εργάστηκε εθελοντικά, είναι ψυχολόγος, απόφοιτος Παντίου Πανεπιστημίου. Εργάστηκε εθελοντικά ως εκπαιδευμένη στην εταιρεία κοινωνικής ψυχιατρικής και ψυχικής υγείας, ενώ έκανε πρακτική στο Κέντρο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Εξάρτησης Σταθμός. Επικεντρώνεται στην ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία ενηλίκων, ωστόσο έχει κάνει ερευνητική πτυχιακή εργασία πάνω στις λεπτές μορφές συναισθηματικής βίας εις βάρος των παιδιών στα πλαίσια της διαπαιδαγώγησής τους με βάση την διάσταση του φύλου. Έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου, παρακολουθεί εκπαιδεύσεις στην ψυχανάλυση, την κλινική ψυχολογία, την παιδοψυχολογία, τις μαθησιακές δυσκολίες και την ΔΕΠΗ. Ταυτόχρονα είναι επιστημονική επιμελήτρια της σειράς βιβλίων ψυχολογίας που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Σιδέρη, εξαιρετικά βιβλία πραγματικά. Είναι αρχογράφος στο site ipd.gr. Η Ιουλία Κατσαίτη εργάζεται ως μέλος του διδακτικού προσωπικού στο προπτυχιακό τμήμα ψυχολογίας του Aegean Όμηρος College. Εκεί διδάσκω και εγώ δημοσιογραφία. Τυχαία, καθώς και στα εξαποστάσεως προγράμματα του τομέα ψυχολογίας. Το θέμα που θα μας μιλήσει είναι πολύ σημαντικό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε σήμερα στο θέμα μας. Δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ με τη θεωρία. Θα ήθελα όμως να κάνουμε έτσι να πούμε κάποια πράγματα εισαγωγικά για το τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες και τι είναι η ΔΕΠΗ, για τα οποία θα συζητήσουμε και αργότερα. Έχετε σίγουρα ακούσει πάρα πολλές φορές γονείς να λένε ότι το παιδί μου δεν διαβάζει αρκετά ή είναι τεμπέλικο.
ή είναι κακός μαθητής ή κάτι δεν πηγαίνει καλά με τις σχολικές του υποχρεώσεις. Γενικά κυριαρχεί ένας μύθος για τα παιδιά αυτά, ότι βαριούνται να διαβάσουν ή είναι κακοί μαθητές. Τα περισσότερα από αυτά αντιμετωπίζουν κάποιες μαθησιακές δυσκολίες. Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι μια κατηγορία στην οποία εντάσσονται όλα τα παιδιά που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις σχολικές τους απαιτήσεις. Τα παιδιά αυτά κατά μέσο όρο είναι με φυσιολογική νοημοσύνη ή και πάνω από το φυσιολογικό πολλές φορές. Δεν είναι τεμπέλικα, ούτε βαριούνται να διαβάσουν. Απλώς αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα που τα εμποδίζουν να σταθούν επάξια των σχολικών τους υποχρεώσεων. Θα ήθελα λίγο να διαχωρίσουμε τον όρο μαθησιακές δυσκολίες από τα μαθησιακά προβλήματα, στα οποία έχουμε οργανική αιτία ή κάποια έτσι εγκεφαλική διαταραχή, και να το διαχωρίσουμε και από τις γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες, όπου εντάσσονται οι μαθησιακές δυσκολίες σαν δευτερογενές σύμπτωμα κάποιας διαταραχής, όπως για παράδειγμα η ΔΕΛΗ, που έχουμε πάρα πολλές φορές έτσι αντιμετωπίζουμε παιδιά τα οποία έχουν μαθησιακές δυσκολίες σαν σύμπτωμα της διαταραχής που έχουν σε πρώτη φάση, της ΔΕΛΗ δηλαδή. Ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο μαθησιακό τους περιβάλλον, διαχωρίζονται η διαταραχή διαχωρίζεται σε τρία επίπεδα: σε δυσκολίες που αφορούν την ανάγνωση, σε δυσκολίες που αφορούν τις μαθηματικές ικανότητες και σε δυσκολίες που αφορούν τη γραπτή έκφραση. Τα προβλήματα στην ανάγνωση, και μιλάμε πάντα για παιδιά με φυσιολογική νοημοσύνη και λαμβάνοντας πάντα υπόψη το αναπτυξιακό στάδιο και την αναπτυξιακή φάση του κάθε παιδιού, αφορούν δυσκολίες που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια και την ευχέρεια στην αναγνωστική ικανότητα. Στην κατηγορία αυτή ανήκει και η δυσλεξία, η οποία είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, ανήκει στο 80-70% των προβλημάτων που έχουμε στην ανάγνωση. Παραδείγματα δυσκολιών στην ανάγνωση είναι οι καθρεφτισμοί, δηλαδή το παιδί να μπερδεύει το 3 με το ε, ή οι αντιμεταθέσεις, να διαβάζουν τα παιδιά αργός αντί για αγρός. Αυτά είναι πάρα πολύ συνήθη παραδείγματα. Τα προβλήματα στα μαθηματικά αφορούν τη δυσκολία που έχουν τα παιδιά να κατανοήσουν αριθμητικές πράξεις ή σύμβολα που είναι χρήσιμα για να κάνουν αριθμητικές πράξεις, δυσκολίες που έχουν να κάνουν με τη στοίχηση ή δυσκολίες που έχουν να κάνουν με την εκμάθηση του πολλαπλασιασμού, και τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη γραπτή έκφραση εστιάζονται κυρίως στην παραγωγή γραπτού λόγου. Για παράδειγμα, τα παιδιά που έχουν τέτοιες δυσκολίες έχουν προβλήματα στο συντακτικό, μπορεί να συντάσσουν κείμενα τα οποία είναι πολύ απλοϊκά ή τα οποία στερούνται ενδιαφέροντος ή τα οποία δεν είναι οργανωμένα. Αυτά είναι τα πιο συνήθη παραδείγματα μαθησιακών δυσκολιών που μπορεί να συναντήσουμε στα παιδιά. Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν αντιμετωπίζονται και δεν θεραπεύονται επαρκώς. Το παιδί μαθαίνει να ζει με αυτές. Κάνουμε κυρίως εκπαιδευτικές και ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις να κατανοήσουν τα παιδιά το πρόβλημα, να μάθουν να ζουν με αυτό και να μπορέσουν να προσαρμόσουν τη ζωή τους όσο το δυνατόν καλύτερα σε αυτές τις δυσκολίες. Γιατί η διάγνωση γίνεται πάντα σε περιβάλλοντα τα οποία είναι, αφορούν ειδικούς με ψυχομετρικά εργαλεία και συγκεκριμένα τεστ αξιολόγησης, όπως το Αθηνά τεστ για παράδειγμα, που είναι πάρα πολύ γνωστό. Και θα ήθελα λίγο να δούμε τι χαρακτηριστικά, πρωτού περάσουμε στη ΔΕΠΗ, έχουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Τα πιο συνήθη χαρακτηριστικά είναι ότι μπορεί να παρουσιάζουν προβλήματα στη συγκέντρωση, προβλήματα στην ακολούθηση οδηγιών, μπορεί να έχουν απότομες αναλλαγές στη συμπεριφορά τους, μπορεί να έχουν επιθετικότητα. Πολλά από αυτά, τα περισσότερα μάλλον, παρουσιάζουν χαμηλή αυτοεικόνα και χαμηλή αυτοπεποίθηση. Και έχουμε και κάποια προβλήματα τα οποία θα μας παραπέμψουν και στη ΔΕΠΗ, όπως είναι η ανώριμη συμπεριφορά, η δυσκολία προσαρμογής στις αλλαγές, η δυσκολία οριοθέτησης του παιδιού, η αναλλαγή των διαθέσεων, η ανάρμοστη συμπεριφορά ανάλογα με τις περιστάσεις, δηλαδή ένα παιδί δεν μπορεί να συμπεριφερθεί όπως πρέπει σε κοινωνικές περιστάσεις ή δεν μπορεί να τηρήσει τους κανόνες στο σχολείο, μπορεί να εκφράζει θυμό, επιθετικότητα. Αυτά είναι χαρακτηριστικά που έχουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και τα τελευταία είναι και χαρακτηριστικά τα οποία βλέπουμε πάρα πολύ στη ΔΕΠΗ. Δηλαδή η απρόσεπτη συμπεριφορά, η παρορμητικότητα, η υπερκινητικότητα, το να μην μπορεί το παιδί να έχει αυτοέλεγχο των κινήσεών του ή να οριοθετηθεί, είναι βασικά συμπτώματα που συναντούμε και στη ΔΕΠΗ. Η ΔΕΠΗ έχει τις μαθησιακές δυσκολίες σαν δευτερογενές σύμπτωμα.
Οπότε θα ήθελα έτσι λίγο να τη δούμε πρωτού προχωρήσουμε πιο εξειδικευμένα στη διαχείριση της ΔΕΠΗ και στη διατροφή. Η ΔΕΠΗ είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή. Τα αίτια της ακόμα δεν έχουν αποσαφινιστεί πλήρως. Γίνονται έρευνες σχετικά με την νευρολογική της αιτία ή με το ποια σημεία εγκεφαλικά μπορεί να οφείλονται, αλλά δεν έχουμε σαφή εικόνα για την αιτιολογία της. Τα βασικά της συμπτώματα, όπως βλέπετε και στη διαφάνεια, είναι η παρορμητικότητα, η υπερκινητικότητα και η απροσεξία. Ανήκει στο 10% περίπου των διαταραχών που αντιμετωπίζει ένα παιδί και το μεγαλύτερο ποσοστό της διαταραχής αυτής το συναντάμε στα αγόρια. Οι μορφές της ΔΕΠΗ είναι τρεις. Έχουμε τη μορφή της ΔΕΠΗ στην οποία υπερισχύει ο απρόσεκτος τύπος. Έχουμε τη μορφή της ΔΕΠΗ στην οποία υπερισχύει ο υπερκινητικός, ο παρορμητικός δηλαδή τύπος. Και μπορεί να έχουμε και μεικτή εικόνα της ΔΕΠΗ, στην οποία έχουμε και, και τον απρόσεκτο τύπο, αλλά και την υπερκινητικότητα. Θα ήθελα λίγο έτσι να δούμε μεμονωμένα, όπως βλέπετε και στο πίνακα σας, τα έχω συντάξει διαφορετικά για τα παιδιά και τους εφήβους, τα συμπτώματα ανάλογα με τον απρόσεκτο ή με τον παρορμητικό τύπο. Τα βασικά χαρακτηριστικά του απρόσεκτου τύπου είναι ότι το παιδί δυσκολεύεται στο να ακούσει, δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί για πολλή ώρα σε μία δραστηριότητα. Πολύ συχνά μπορεί να ξεκινάει μία δραστηριότητα και να τη σταματάει στη μέση. Πολλές φορές μπορεί να χάνει χρήσιμα αντικείμενα όπως είναι τα βιβλία του. Μπορεί να αποσπάται από ερεθίσματα στο περιβάλλον, δηλαδή ένα παιδί μπορεί να είναι στην τάξη και να παρακολουθεί το μάθημα και ένα ερέθισμα να αποσπάσει την προσοχή του. Στους εφήβους δεν έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές, απλά οι αλλαγές έχουν να κάνουν με το αναπτυξιακό στάδιο και το πώς εκδηλώνονται τα συμπτώματα. Και πάμε λίγο να δούμε και τον παρορμητικό και υπερκινητικό τύπο, που σε αυτές τις περιπτώσεις το παιδί κινείται συνεχώς σαν να έχει ένα μοτεράκι. Δεν μπορεί δηλαδή να σταθεί πάρα πολύ ώρα σε ένα σημείο ήσυχα, δεν μπορεί εύκολα να οριοθετηθεί, κινεί συνεχώς τα χέρια του, μιλάει συνεχώς, μπορεί να διακόπτει τον ομιλητή του την ώρα που μιλάει, μπορεί να απαντάει προτού ολοκληρωθεί η ερώτηση. Οι γονείς χαρακτηρίζουν αυτά τα παιδιά σαν παιδιά που συνεχώς κινούνται και δεν σταματούν ποτέ, σαν να έχουν έτσι ένα μοτέρα από πίσω που τα κάνει να κινούνται. Η διάγνωση της ΔΕΠΗ γίνεται με διαγνωστικά εργαλεία από ειδικούς πάντα επιστήμονες. Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε περιβάλλοντα στα οποία κινούνται και λειτουργούν, όπως είναι το σχολείο και η οικογένεια. Δεν έχουμε θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠΗ. Υπάρχει φαρμακευτική αγωγή που χορηγείται σε αυτά τα παιδιά από παιδοψυχιάτρους. Όμως δεν αποτελεί πανάκια η φαρμακευτική αγωγή. Αυτό που κάνει στην ουσία σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο είναι να καταστήλει τα συμπτώματα, κυρίως της υπερκινητικότητας, για να μπορούμε μετά ψυχοπαιδαγωγικά να δουλέψουμε με το παιδί. Το παιδί έχει ανάγκη για ατομική ψυχοθεραπεία από ειδικούς επιστήμονες. Είναι πάρα πολύ απαραίτητο να υπάρχει συνεργασία των γονέων με τον ειδικό που αναλαμβάνει το παιδί. Στοχεύουμε στην τροποποίηση της συμπεριφοράς, δηλαδή στοχεύουμε στο να μάθει το παιδί να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργικό με τα συμπτώματα που αντιμετωπίζει. Και σίγουρα, όπως θα δούμε παρακάτω, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η διατροφή του παιδιού, καθώς ξέρουμε ότι υπάρχουν τροφές οι οποίες ενισχύουν την υπερκινητικότητα και υπάρχουν και τροφές οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά για το παιδί. Οπότε θα δώσω το λόγο στις συνομιλήτριες να σας πούν πιο εξειδικευμένα πώς μπορούμε να διαχειριστούμε ένα παιδί με ΔΕΠΗ. Ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν όντως εξαιρετική, να σας πω την αλήθεια. Και δεν είναι μόνο οι μαμάδες, είναι και οι συγγενείς. Εγώ έχω ένα νύψη που έχει πρόβλημα, αλλά έχω δει και ανθρώπους που έχουν διαπρέψει.